Γιατί οδηγάμε όρθιοι? Για να μπορείς... Όσοι ταξιδεύουμε με μηχανή για να εξερευνήσουμε τη μαγεία της ελληνικής επικράτειας και όχι μόνο, γνωρίζουμε ότι την πραγματική φυσική ομορφιά θα τη συναντήσουμε σε μέρη που απαιτείται να οδηγήσουμε στο χώμα. Μια κατάσταση που συναντώ συχνά στα ταξίδια μου που, για να είμαι ειλικρινής, πολλές φορές με προβληματίζει, ιδίως όταν ταξιδεύω μόνος. Αυτό γιατί μέχρι πρόσφατα, πέραν της δικής μου εμπειρίας, η οποία ήταν λάθος σε μεγάλο βαθμό, δεν γνώριζα βασικές και ζωτικές πληροφορίες, θα πω, για τη σωστή οδήγηση στο χώμα. Έτσι φόρεσα τα ελαστικά K60 Ranger Dual Sport της εταιρείας Heidenau, τα οποία είναι 70% για χώμα και 30% για άσφαλτο, και για να νιώσω πιο ασφαλής με τις οδηγικές μου ικανότητες, πήγα και έκανα ένα μάθημα με τον Βασίλη Μπούντρο, ιδιοκτήτη της Enduro Greece. Μέσα από αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα μοιραστώ μαζί σας tips που μου έδωσε για το πώς πρέπει να οδηγώ σωστά και με ασφάλεια τη μηχανή μου. Αξίζει να αναφέρω ότι ο Βασίλης θα συμμετάσχει στο Rally Dakar του 2024, το οποίο λαμβάνει χώρα στη Σαουδική Αραβία από τις 5 έως τις 19 Ιανουαρίου. Με την ομάδα του ο Βασίλης οργανώνει εντούρο ταξίδια, πραγματοποιώντας παράλληλα μαθήματα ασφαλούς οδήγησης στο χώμα για όλα τα επίπεδα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε? Όλα καλά, εσείς? Τον συνάντησα λοιπόν στα γραφεία της Enduro Greece στη Ράφινα και ανεβήκαμε στην Πεντέλη για να περιηγηθούμε στα χωμάτινά της μονοπάτια. Η μηχανή ουσιαστικά οδηγείται off-road, εκτός δρόμου, οδηγείται με τα μασπιέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και όταν το λες στον κόσμο σου λέει «Μα πώς είναι δυνατόν το τιμόνι, γιατί το έχουμε?» Ναι, πολύ ευλογή τοποθέτηση και ερώτηση, αλλά η μηχανή οδηγείται με τα μασπιέ. Έχει γίνει ολόκληρη δουλειά από τα εργοστάσια και τα τμήματα εξέλιξης κτλ. Να προσπαθούν να φέρνουν όσο πιο κοντά γίνεται το κέντρο μάζας και όλα τα βάρη της μηχανής, όσο πιο κοντά στα μασπιέ. Οπότε καταλήγουμε να ξέρουμε ότι τη μηχανή εκτός δρόμου την οδηγάς με τα πόδια, όχι με τα χέρια. Δεύτερο, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν νιώθουμε ασφάλεια να είμαστε όρθιοι. Γιατί οδηγάμε όρθιοι? Για να επανέλθουμε πάλι στο πρώτο κομμάτι που είπαμε, για να μπορείς να έχεις ελεύθερα τα πόδια σου και τη μηχανή να την οδηγάς με τα πόδια. Αν είσαι καθιστός, ανεβαίνει πάρα πολύ το κέντρο βάρους και είναι ουσιαστικά σαν να έχεις μια οδήγηση ασφάλτινη καθημερινής πόλης κτλ. Προσπαθούμε να μην λυγίζουμε πολύ τον κορμό μας, να μην σκύβουμε μπροστά και να χρησιμοποιούμε τους μυρούς μας, τα γόνατα, τους αστραγάλους, τους γοφούς, και να είμαστε με λίγο λυγισμένα πόδια και να εκτείνουμε τα χέρια μας έτσι ώστε να αγκαλιάζουμε το τιμόνι. Δεν σφίγγουμε το τιμόνι, δεν βάζουμε δύναμη, δεν το κάνουμε σαν να χρειάζεται να κάνουμε άρση βαρών. Η οδήγηση στο χώμα πρέπει να είναι χαλαρή και αέρινη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν κάποιος νιώθει ότι σφίγγεται, νιώθει ότι κάνει υπερπροσπάθεια, κάνει κάτι λάθος. Θα πρέπει να είναι ένας χορός. Ουσιαστικά είσαι εσύ και η μηχανή σου και να χορεύουμε στο χώμα. Τι άλλο, τα χειριστήρια. Χρησιμοποιούμε δύο δάχτυλα στο συμπλέκτη, δύο δάχτυλα στο φρένο. Πολλές φορές κάποιοι πιο εξελιγμένοι, πιο δυνατοί αναβάτες, όπως θες πες το, οι αναβάτριες, χρησιμοποιούν ένα και ένα. Είναι λίγο πιο δύσκολο, μπορεί επίσης να δουλέψει. Δεν χρησιμοποιούμε όλα τα δάχτυλα που το έχουμε δει κατά καιρούς και να συμβαίνει αυτό. Γιατί αλλοιώνει το control, τον έλεγχο που έχουμε στο τιμόνι, και αυταπάγγελτα βάζει και πολύ περισσότερη δύναμη που δεν χρειάζεται. Για να μπορείς να οδηγείς όρθιο στη μηχανή, πρέπει να έχει ένα διαφορετικό setup από την εργοστασιακή ρύθμιση που την αγοράσαμε, ας πούμε, το συγκεκριμένο GS. Οι περισσότερες μηχανές εν έτη 2023 είναι σχεδόν, αν μπορούμε να πούμε, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, πλήρως ρυθμιζόμενες. Δηλαδή, μπορείς να ρυθμίσεις τιμόνια, το τιμόνι, μπορείς να ρυθμίσεις μανέτες, μπορείς να ρυθμίσεις καθρέφτες, μασπιέ, έχει διάφορα πράγματα. Δόξα τω Θεώ, μας παρέχουν μεγάλη ευκολία. Αν να κάνεις μια διάσκηση, να πας σε μια παραλία, να πας 100, 200, 300 μέτρα χώμα, δεν χρειάζεται να αλλάξεις κάτι. Αν ξεκινήσεις και πεις ότι θέλω να κάνω ένα εκδρομικό, ένα adventure, να τσεκάρω λίγο τα όρια μου, να νιώσω λίγο πιο ελεύθερος, καλό είναι να σηκώσεις λίγο να αλλάξεις ουσιαστικά τα χειριστήρια, δηλαδή συμπλέκτη,
φρένο και να σηκώσεις ελάχιστα το τιμόνι, ώστε να έχει πολύ καλύτερη γωνία το σώμα και τα χέρια σου, για να μπορείς να έχεις πολύ καλύτερη θέση οδήγησης και να μην κουράζεσαι. Καλό είναι σε μερικές μηχανές μπορείς να σηκώσεις και λίγο τη σέλα, για να μην σου παίρνει τόση ώρα να σηκωθείς από το κάθισμα. Και νομίζω αυτά είναι. Θα μπορούσες να κατεβάσεις και τις πιέσεις ελαστικών. Το μόνο αρνητικό με αυτή την. Αρνητικό, δεν υπάρχει αρνητικό. Η μόνη δυσκολία με αυτό το κομμάτι είναι ότι μετά, άμα βγεις στην άσφαλτο, θα πρέπει να βρεις ένα βενζινάδικο να ξαναβάλεις τις πιέσεις κανονικά. Σε σχέση με τα φρένα. Τα φρένα, λοιπόν, γενικά, κατά γενική ομολογία και κατά γενικό κανόνα, τα χρησιμοποιούμε, τα φρεναρίσματά μας είναι 70-30 ή 60-40. Με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι πάντα μπροστά. Οι περισσότερες σύγχρονες μηχανές τώρα, εν έτη 2023-2024, έχουν πάρα πολλά προγράμματα τα οποία ρυθμίζουν το πόσο θες να επεμβαίνει το ABS, πόσο θες να ανταποκρίνεται το γκάζι, πού να πιάνει το φρένο, πού να πιάνει το αντισπίν. Αν δεν τα έχουμε όλα αυτά, προσπαθούμε να είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει μηχανή χωρίς ABS στη μεγάλη κατηγορία πλέον. Οπότε μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι το ABS μπορούμε να το χρησιμοποιούμε στο χώμα. Δουλεύει πάρα πολύ καλά πλέον. Είναι τρομερά εξελιγμένα τα συστήματα που χρησιμοποιούν όλες τις εταιρείες. Όσο χειροτερεύουν ή δυσκολεύουν, ας το πούμε, όχι χειροτερεύουν, δυσκολεύουν οι συνθήκες στο χώμα, τόσο θέλει λίγο περισσότερο εξοικείωση δικιά μας, γιατί τα ηλεκτρονικά δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν όταν είναι, ξέρω εγώ, πολύ λάσπη, όταν είναι πάρα πολλές κροκάλες, όταν είναι βρεγμένη πέτρα κτλ. Εκεί θέλει λίγο τη συμμετοχή του αναβάτη. Γενικά προσπαθούμε να οδηγάμε, όσον αφορά το φρενάρισμα, προσπαθούμε να οδηγάμε πάντα με γνώμονα την ασφάλεια. Οπότε δεν ρισκάρουμε, δεν κάνουμε φρένα τελευταία στιγμή και προσπαθούμε ή το δυνατόν να μην φέρνουμε τη σωματική μας ακαιρεότητα σε κίνδυνο. Οπότε αν κρατήσουμε τη λογική ότι το μηχανάκι θα μας προστατεύσει, προοδευτικό φρενάρισμα, και χρησιμοποιήσουμε και λίγο τα ηλεκτρονικά που μας παρέχονται άπλετα στη σύγχρονη τεχνολογία, δεν χρειάζεται να νιώθουμε ανασφάλεια και να έχουμε άγχος και στρες. Τα μπροστινά τα χρησιμοποιούμε στο χώμα. Τα μπροστινά τι εννοείς, μπροστινό φρένο. Βεβαίως, είναι κατά κύριο λόγο φρενάρουμε με τον μπροστινό φρένο. Ας πούμε σε μια δομημένη βόλτα, θέλω να έχει ο κόσμος στο μυαλό του ότι το φρενάρισμα που και η μηχανή δίνει από μόνη της είναι σχεδόν 60% μπροστά, 40% πίσω. Και μπορώ να σας πω ότι είναι και 70% μπροστά, 30% πίσω. Το πίσω φρένο, ειδικά στο χώμα, αν μπορώ να το πούμε, είναι φρένο κατεύθυνσης. Ουσιαστικά είναι να αλλάξει την κατεύθυνση της μηχανής, αν μπορούσαμε να το πούμε λίγο πιο λαϊκίστικα. Δεν φρενάρεις μόνο με το πίσω φρένο. Είναι, δηλαδή, σε μια ταχύτητα μεγάλη είναι σχεδόν διακοσμητικό. Η μηχανή φρενάρει σχεδόν καθολικά με τον μπροστά φρένο. Πάμε να δούμε τώρα στην πράξη πάνω στη μηχανή ποια είναι η σωστή στάση σώματος που πρέπει να διατηρούμε. Το πιο εύκολο για να βρούμε μια θέση οδήγησης η οποία μας κάνει άνετη για πολύ ωρή όρθια οδήγηση, όρθια θέση οδήγησης για πολύ ωρή χρήση είναι: ανεβαίνουμε πάνω στη μηχανή, είμαστε όρθια. Στηριζόμαστε απολύτως στα μασπιέ. Είμαστε ελεύθεροι, το νιώθουμε τι γίνεται. Όπως βλέπετε, αν προσπαθήσουμε να πιάσουμε το τιμόνι, δεν φτάνει, μας λείπουν 10-15 πόντι. Τι κάνουμε? Μια πολύ εύκολη λύση, που δεν είναι σωστή, είναι ότι σκύβουμε τη μέση μας, αγκαλιάζουμε ουσιαστικά τα γκρυπάκια και τα χειριστήρια και λέμε πάμε, α, ωραία, στηριζόμαστε. Όχι, είναι λάθος. Γιατί βάζουμε πάρα πολύ βάρος στο τιμόνι. Βλέπετε ήδη η μηχανή πέφτει μπροστά. Προσπαθούμε και λέμε σε μικρές μυϊκές ομάδες, δηλαδή δικέφαλους, πύχης, καρπούς, ώμους, να κρατήσουν όλο το βάρος μας. Τι γίνεται, ποια είναι η πιο σωστή θέση οδήγησης? Πάλι είπαμε, είδατε, βλέπετε την απόσταση, λυγίζουμε λίγο τα γόνατα. Λυγίζουμε λίγο τα γόνατα και αυτόματα ερχόμαστε εδώ πέρα. Το πιο σημαντικό είναι να βλέπουμε μακριά. Είναι ουσιαστικά η όρασή μας. Όσο πιο μακριά βλέπουμε, τόσο με μεγαλύτερη ασφάλεια μπορούμε να οδηγήσουμε. Γιατί βλέπουμε τα πράγματα που έρχονται, εμπόδια, λακκούβες, λάσπες, νερά, οτιδήποτε. Το βλέπουμε πολύ νωρίτερα και μπορεί το μυαλό και το σώμα μας να το επεξεργαστεί. Επίσης, με το να μην βάζουμε βάρος, θέλω να τονίσω, συγγνώμη για την παρένθεση, θέλω να τονίσω ότι το βάρος που βάζουμε στο τιμόνι, με αυτή τη θέση οδήγησης, είναι σαν να κρατάμε δύο
πώς θα το πω, αν μπορώ να το πω χαριτολογώντας, δύο βρασμένα αυγά. Δηλαδή, τόσο βάρος, ίσα-ίσα για να μην τα σπάσουμε, να μην τα λιώσουμε στα χέρια μας. Οπότε, έχουμε πει δύο δάχτυλα στο συμπλέκτη, δύο δάχτυλα στο φρένο, λυγισμένα τα γόνατα και νιώθουμε το πάνω μας κομμάτι, το πάνω τμήμα του σώματός μας, ο άνω κορμός, ανάλαφρος. Στρίβουμε, βάζουμε περισσότερο βάρος στο αριστερό πόδι. Στρίβουμε, βάζουμε περισσότερο βάρος στο δεξί μας πόδι. Και θα μείνετε έκπληκτοι το πόσο εύκολα η μηχανή μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση και πόσο μπορεί να ένα τόσο βαρύ μηχανάκι, adventure μηχανάκι, να χειριστεί σαν να έχεις ένα μικρό μηχανάκι 100 κιλών. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, δεν κουραζόμαστε τόσο πολύ. Γιατί οι μυϊκές ομάδες που έχουμε στο πόδι μας είναι υπερδεκαπλάσιες, αν μπορώ να πω, σε μέγεθος από τις μυϊκές ομάδες που έχουμε στα χέρια μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σε βάθος χρόνου κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα κουραστεί τόσο πολύ όσο να κουραζόμαστε τα χέρια. Επίσης, κρατάμε τον κορμό ελεύθερο, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τρεις φυσικές αναρτήσεις που έχουμε στα πόδια μας, ο οποίος είναι γοφός, γόνατα, αστραγάλους. Πώς το χρησιμοποιούμε? Έχει τις αναρτήσεις η μηχανή, αλλά μετά έχει συνεχίζει και έχει εμπόδια, έχει λούκια, έχει διάφορα νεροφαγώματα. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε να αποφύγουμε την καταπώνηση του σώματός μας, χρησιμοποιώντας τις δικές μας ουσιαστικά προσωπικές αναρτήσεις, ας το πούμε. Οπότε, όπως το βλέπετε, δεν χρησιμοποιώ χέρια, δεν χρησιμοποιώ τίποτα και το σώμα μπορεί και κινείται άνετα πάνω στο μηχανή. Αν θες να σταθεροποιηθείς, μπορείς να βάλεις τα πόδια σου στο ντεπόζιτο ή ανάλογα στα πλαστικά ή στη σέλα, ανάλογα τη μηχανή, και να κρατήσεις εκεί και να σταθεροποιηθείς. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Κύριο και πάρα πολύ σημαντικό είναι να κρατάμε τον άνω κορμό και τα χέρια μας ανάλαφρα. Γιατί φανταστείτε να ξεκινήσουμε ή φαντάσου μάλλον να ξεκινήσει ένα ταξιδιωτικό μεγάλο και στην πρώτη ώρα να μην νιώθεις τα χέρια σου να είναι πολύ κουρασμένα. Τι θα κάνεις? Εμένα αυτό που με τρομάζει πολλές φορές είναι η αίσθηση που έχω ότι η μηχανή θα γλιστρήσει. Δηλαδή, όταν είμαι όρθιος, για κάποιο λόγο αισθάνομαι αυτή την ανασφάλεια. Προσπαθώ να το κάνω, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι θα χάσω τη μηχανή. Ούτως ή άλλως, η εκτός δρόμου οδήγηση έχει αυτή την έλλειψη πρόσφυσης, την έλλειψη ακρίβειας, ένα τύπου surfing, αν μπορώ να το πούμε, δεν ξέρω εσείς ακούγεται λίγο, λίγο μια πλεύση σε εισαγωγικά στο χώμα. Το ότι η μηχανή κάνει ότι γλιστράει οτιδήποτε δεν σημαίνει ότι γλιστράει. Η αίσθηση που έχεις εσύ είναι ουσιαστικά γιατί το λάστιχο διαβάζει το τερέν και σου δίνει αυτή την πληροφόρηση πίσω ότι κοίτα να δεις, εκεί που είσαι δεν είναι πολύ, δεν είναι σταθερό, δεν είναι άσφαλτος, δεν έχεις το grip, την πρόσφυση που θα έπρεπε να έχεις. Βέβαια, αν πάμε στην αντιπέρα όχθη, όλο αυτό φτιάχνεται με τη θέση σώματος και πώς οδηγείς τη μηχανή. Δηλαδή, αν νομίζεις ότι σου γλιστράει προς τα αριστερά, ρίχνεις λίγο το βάρος στη σωστή κατεύθυνση και σταματάει να γλιστράει. Κλείνεις λίγο τον γκάζι ή ανοίγεις λίγο τον γκάζι περισσότερο ή αυξομειώνεις την ταχύτητα. Αν η μηχανή μας δεν φοράει χωμάτινα ελαστικά όπως η δική μου, μπορούμε να κάνουμε χωμάτινα περάσματα? Μπορούμε, αλλά, ένα τεράστιο αλλά, με επιφύλαξη. Με πολύ προσοχή, μικρή περιορισμένη έκταση βόλτας, αποφεύγουμε τις λάσπες, τσεκάρουμε λίγο τον καιρό, δεν ρισκάρουμε. Για ποιο λόγο? Γιατί το ελαστικό θα αντέξει. Το θέμα και το κύριο κομμάτι είναι ότι δεν έχει συγκεκριμένη λειτουργία, δηλαδή πώς καθαρίζει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, πώς καθαρίζει. Δηλαδή, άμα βρούμε λάσπη, άμα βρούμε άμμο, άμα βρούμε μικρές πετρούλες, είναι πώς χαϊδεύει, πώς αγκαλιάζει το έδαφος και πόσο γρήγορα καθαρίζει. Ένα χωμάτινο ελαστικό είναι πολύ καλύτερο σε μια στροφή, γιατί πολύ απλά έχει τα πλαϊνά δόντια που γραπώνουν ουσιαστικά όταν η μηχανή είναι υποκλίση, που το ασφάλτινο ελαστικό δεν τα έχει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν η μηχανή είναι υποκλίση ή όταν έχουμε μπει σε ένα λούκι, σε ένα νεροφάγωμα κτλ., είναι πολύ πιο εύκολο να δουλέψει και να αγκαλιάσει το τερέν που βρισκόμαστε. Άρα, τη διαφορά δεν τη νιώθουμε τόσο στην ευθεία όσο στη στροφή με τα χωμάτια. Στην ευθεία, στη λεγόμενη ευθεία, τη μεγάλη μεγάλη διαφορά θα τη νιώσουμε στην επιτάχυνση και εκεί που κάνει τεράστια διαφορά είναι στο φρενάρισμα. Αυτό που κράτησα από τη συζήτησή μας με τον Βασίλη είναι ότι το καλύτερο σχολείο είναι η ίδια η εξάσκηση.
Εννοείται με σύνεση, δηλαδή μην υπερεκτιμούμε τις γνώσεις και τις δυνατότητές μας και πάντα με τον απαραίτητο εξοπλισμό που μου έδειξε πίσω στη βάση του. Και θα προσθέσω εγώ ότι αν σας τρομάζει η οδήγηση όρθιη στο χώμα σε πρώτη φάση με τα πόδια όπως μας είπε ο Βασίλης, μπορείτε να το δοκιμάσετε στην άσφαλτο. Ένας καλός εξοπλισμός μπορεί να σε σώσει από πολύ πόνο, πολύ ταλαιπωρία και μία επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα γιατρό. Υπάρχουν διάφορες κλίμακες του τι εννοούμε καλό εξοπλισμό, ανάλογα τη χρήση που κάνουμε, ανάλογα τις ταχύτητες που πάμε, ανάλογα το τερέν, άσφαλτο, χώμα, πίστα. Μπορείς να τραυματιστείς σοβαρά φορώντας τον εξοπλισμό που βλέπουμε εδώ πέρα? Μπορείς να τραυματιστείς, βέβαια. Δεν είναι, από τη στιγμή που φοράς ένα εξοπλισμό, δεν σημαίνει ότι φόρεσε εξοπλισμό, τελείωσε, είμαι Iron Man ή άφθαρτος ή οτιδήποτε. Σίγουρα μπορείς να τραυματιστείς. Απλά προσπαθείς όσο το δυνατόν να αποφύγεις τους μικροτραυματισμούς ή τους τραυματισμούς που αν δεν φορούσες εξοπλισμό θα συνέβαιναν. Σίγουρα αυτό που πρέπει να πούμε στον κόσμο και να έχει στο μυαλό του είναι ότι πάντα δεν πρέπει να έχουμε την απερισκεψία και ότι επειδή φοράμε εξοπλισμό δεν σημαίνει ότι αυτόματα γινόμαστε Σούπερμαν. Σε τι χρόνο μπορεί ένας αναβάτης να αποκτήσει κάποιες βασικές γνώσεις για να κινείται όπως εγώ ασφαλής στο χώμα σε ένα ταξίδι το οποίο κάνει? Μπορεί και σε 1-2 μαθήματα να απορροφήσει τις γνώσεις ή να καταφέρω να του δώσω τις γνώσεις που χρειάζεται να αρχίσει να εξερευνεί. Ελπίζω το επεισόδιο να κατάφερε να δώσει στους αρχάριους της οδήγησης στο χώμα μια γεύση για το πώς κινούμαστε σε αυτά τα τερέν. Σίγουρα δεν μαθαίνεις με αυτόν τον τρόπο πώς θα το κάνεις στην πράξη, γι' αυτό εξάλλου υπάρχουν και εκπαιδευτές όπως ο Βασίλης που μπορείτε να απευθυνθείτε για να βελτιώσετε την οδήγησή σας στο βουνό σε πραγματικές συνθήκες. Πείτε μου στα σχόλια αν σας αρέσουν βίντεο σαν το συγκεκριμένο, αν απολαμβάνετε ή αν σας τρομάζει η οδήγηση στο χώμα. Και αν δεν είστε ήδη, σας περιμένω και στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα του TripMan, γιατί πέραν του ότι κρατάμε πιο ζεστή την καθημερινή μας επαφή, με τον τρόπο αυτό με βοηθάτε να μπορώ να δημιουργώ περισσότερο περιεχόμενο. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω τον Βασίλη Μπούδρο για το χρόνο που μου αφιέρωσε, τον Δημήτρη Αθανασιάδη που βρέθηκε πίσω από την κάμερα, την εταιρεία Dallos για την παραχώρηση των ελαστικών και εννοείται όλους εσάς που είστε εδώ μαζί μου και στηρίζετε το TripMan. Έκφραση, ας το πούμε, ή ο σωστός ορισμός, ένας πλήρης εξοπλισμός για το χώμα, ξεκινάει από κάτω, δηλαδή ενισχύουμε και προστατεύουμε τα πόδια μας με ένα ζευγάρι μπότες, συνεχίζουμε πιο πάνω, μετά έχουμε ένα ζευγάρι επιγονατίδες που προστατεύει το γόνατο, μετά έχουμε από πάνω από τις μπότες και τις επιγονατίδες ή από μέσα στις μπότες έχουμε παντελόνι που είναι ανθεκτικό στην τριβή και στην τριβή με τη μηχανή, αλλά και στην τριβή σε περίπτωση χτύπα ξύλο που πέσεις κάτω. Μετά ανεβαίνουμε πάνω, έχουμε ένα πλήρες kit προστασίας που είναι στήθος, πλάτη, ώμους, αγκώνες και ζώνη μέσης, το οποίο μας προστατεύει πάρα πολύ. Δεν πάμε πουθενά, και είναι το πιο σημαντικό, κράνος. Κοιτάμε να έχουμε ένα καλό κράνος, να είναι άνετο, να έχουμε μεγάλο οπτικό πεδίο, να μπορούμε να νιώθουμε ασφάλεια και άνεση, είναι πάρα πολύ σημαντικό.